Οι δρόμοι είναι γεμάτοι από αυτοκίνητα και πεζούς, η πόλη φαινομενικά επέστρεψε στους παλιούς ρυθμούς της, όμως η πραγματικότητα απέχει. Η κατανάλωση είναι μειωμένη και αγγίζει κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας. Από τα ξενοδοχεία έως τις ταβέρνες της παραλιακής, τα εμπορικά καταστήματα, ακόμα και τα ταξί. Με μία λέξη, απογοητευτική. Αν εξαιρέσεις το τελευταίο τετραήμερο από την προηγούμενη Πέμπτη, ας πούμε, που κάπως έδειξε μια πολύ μικρή ανάκαμψη, γενικά η κατάσταση ήταν και συνεχίζει να είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή δεν νομίζω και δεν βλέπω πώς μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό το πράγμα. Έδειξε μια μικρή ανάκαμψη από τις τελευταίες 4-5 μέρες, ίσως γιατί πέσαν κάποιοι Βούλγαροι επισκέπτες και λίγοι Ρουμάνοι. Ίσως συνειδητοποίησε ο τοπικός πληθυσμός ότι μπορεί πλέον να βγαίνει, αν τηρεί τους απαραίτητους κανόνες προστασίας, μπορεί να βγαίνει και να περπατάει στην παραλία, να επισκέπτεται τα μαγαζιά, να κάθεται να σερβίρεται με όλους τους τρόπους ασφαλείας που παρέχουμε όλοι οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να κυλήσει έστω αυτός ο 1,5 μήνας, ο επόμενος που μας μένει, καλά και να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε να σώσουμε. Το κλείσιμο των συνόρων επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την καταναλωτική κίνηση στην αγορά. Οι επαγγελματίες ήλπιζαν στον οδικό τουρισμό, γνωρίζοντας ότι η Αλεξανδρούπολη τα προηγούμενα χρόνια ήταν προορισμός των Βαλκάνιων. Αν σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια το κομμάτι, ειδικά από τη μεριά την Ανατολική των Τούρκων, ήταν ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι ενίσχυσης της οικονομίας της πόλης μας, της περιοχής μας, και αυτή τη στιγμή δεν τους έχουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Πολλοί μπορεί να τα βάλουν μαζί μου αν μιλήσω για ποσοστά, αλλά πιστεύω ότι το κομμάτι των Τούρκων άγγιζε ίσως και να ξεπερνούσε και το 50 με 60% της αγοραστικής δύναμης της πόλης μας. Αυτό το κομμάτι δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε δειλά-δειλά να έρχονται κάποιοι Βούλγαροι και κάποιοι Ρουμάνοι από τα σύνορα εδώ πέρα της Ροδόπης, τα οποία για τους δικούς τους λόγους που αυτοί ξέρουν οι υπεύθυνοι τα κλείσανε. Και δυστυχώς χάσαμε και αυτό το κομμάτι. Η μείωση στην επιβατική κίνηση των ταξί της πόλης υπολογίζεται στο 40% σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι οι πιάτσες είναι γεμάτες από ελεύθερα ταξί, με τους οδηγούς να περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο για να βγάλουν μεροκάματο. Η μετά κορονοϊού εποχή μας βρήκε όλους οικονομικά σε δυσκολότερη κατάσταση. Ο κόσμος είναι πιο συγκρατημένος, δεν έχει αφαιθεί τελείως. Αν και δεν είμαστε 100% τουριστική περιοχή, δεν έχουμε κόσμο πάλι με αυτό το λίγο που ερχόταν, φαινόταν. Δεν έχουμε τους Τούρκους, τους Βουλγάρους, δεν έχουμε Έλληνες που ζουν στη Γερμανία και ερχόταν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μας είναι, από ό,τι δείχνει μέχρι στιγμής, πολύ μαζεμένο. Ίσως είναι η ανάγκη όσο ποτέ να μείνουν χρήματα πλέον στην πόλη από την πόλη και να μην φεύγουν έξω. Θα πρέπει να στηρίξουμε όλη την τοπική οικονομία μας, τα μαγαζιά, τα ταξί, τα εστιατόρια, τα πάντα. Πρέπει να προσέξουμε, να συντηρηθούμε, να προσπαθήσουμε. Η εποχή είναι δύσκολη και πρέπει να πάμε ανάλογα. Ένα σημαντικό ποσοστό των πελατών των οδηγών ταξί προέρχεται από το αεροδρόμιο, τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση γκρουπ Γαλλοεβραίων, οι οποίοι, όπως όλα δείχνουν φέτος, δεν θα παραθερήσουν στην περιοχή, ανέφερε ο κύριος Χατζηευαγγέλου. Δεν θα έρθουν ούτε Τούρκοι, όπως δείχνει μέχρι στιγμής, δεν θα έρθουν ούτε Βούλγαροι. Είχαμε ένα γκρουπ, ας πούμε, που δουλεύαμε εμείς, ήταν κάποιοι από τη Γαλλία που ερχόταν, που για 2 εβδομάδες κινούνταν το ταξί πάρα πολύ με αυτούς. Χρησιμοποιούσαν το ταξί. Όλοι θα το χρησιμοποιήσουν το ταξί, αν θα έρθει. Όπως και όλη την υπόλοιπη αγορά. Είμαστε κομμάτι της αγοράς κι εμείς. Είναι καταστήματα και τα ταξί. Και θα δουλεύανε με περισσότερο κόσμο αν είχαμε, αλλά από ό,τι βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα είναι το ίδιο πρόβλημα. Τώρα ίσως εδώ, επειδή έχουμε δίπλα και την Τουρκία, είναι πιο ορατό το πρόβλημα, επειδή ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα σύνορα. Αλλά σίγουρα, δεν ξέρω, δεν θα κρίνω αν είναι καλό ή κακό που δεν ανοίγουν, αλλά σίγουρα θα έδινε δουλειά και σε εμάς όπως και σε άλλα μαγαζιά. Στα εμπορικά καταστήματα η κίνηση είναι μειωμένη, ενώ ο εμπορικός κόσμος εκτιμά πως με τις επερχόμενες εκπτώσεις θα αυξηθεί ο τζίρος. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, έχει διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, τα οποία τα απογεύματα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ανοίγουν στις 7 και κλείνουν στις 10 το βράδυ. Προσπαθούμε σαν εμπορικός σύλλογος λίγο να κατεβάσουμε τον κόσμο στην αγορά.
και με την εβδομάδα εμπορίου, αλλά και με το ωράριο. Ξεκινάνε οι θερινές εκτόσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι οποίες διαρκούν μέχρι τέλη Αυγούστου, και την πρώτη Κυριακή με την έναρξη των εκτόσεων, η οποία είναι 18 Ιουλίου, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά. Κυριακή 18 Ιουλίου. Καλούμε όλα τα καταστήματα να βάλουν τις εκτόσεις έτσι ώστε να κατέβουν οι καταναλωτές στην αγορά. Και μέσα σε αυτή την περίοδο θα είναι και η εβδομάδα εμπορίου, η οποία θα είναι 3 με 8 Αυγούστου φέτος, αντί των λευκών νυχτών, γιατί θέλουμε να αποσυμφορηθεί ο κόσμος στο κέντρο, όπως γίνονται κάθε χρόνο στις λευκές νύχτες, μέσα σε 4-5 ώρες, και να το κάνουμε να εξαπλωθεί μέσα σε μία εβδομάδα.